άντρα να το κάνεις στον εαυτό σου είναι ό,τι πιο προσβλητικό μπορεί να συμβεί, έτσι, και το να το κρατάς κρυφό είναι ακόμη πιο προσβλητικό. Και γιατί με καίει πάρα πολύ αυτό το θέμα, πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για μένα. Ήμουνα πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Θέλω να σε ρωτήσω. Είχα και εγώ, ναι, κάποιες προτάσεις που μπορεί να μην συμφωνούσα. Δεν ήταν τέτοιου είδους βεβαίως προτάσεις, γιατί εξαρτάται και από τα... να εξελιχθούν σε τέτοιου. Βεβαίως μπορούσαν να εξελιχθούν. Είχα πρόταση, ας πούμε, να πάω για καφέ με τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας. Εγώ γιατί να πάω για καφέ με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας? Για τι ποιο θα λόγο, τι θα σενάριο? Συζητήσω. Η φωτογράφηση που θα έκανα Ακριβώς. για τον κατάλογο, ας πούμε, τι, για ποιο λόγο. Και αυτό το πράγμα δεν έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο τα πράγματα ευτυχώς ακόμη είναι πολύ πιο αθώα και πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό τα κορίτσια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή να έχουν ένα πρακτορείο, να έχουν κάποιον που να διαχειρίζεται τις δουλειές τους. Κάποιον που να διαχειρίζεται και να είναι μέσα στο χώρο, ούτως ώστε να τους προστατεύει από οποιοδήποτε τέτοιο επιτίδιο άνθρωπο μπορεί να υπάρχει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπηρό να ταυτίζουμε το μόντελινγκ με μια τέτοια αρρωστημένη κατάσταση. Το μόντελινγκ είναι κάτι πολύ διαφορετικό και όσα κορίτσια μας ακούνε αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να δουλεύετε μόνες σας. Πρέπει να είστε κάπου για να σας προστατεύουν. Να ανήκετε κάπου για να έχει κάποιος την ευθύνη για σας. Αυτό. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο και δεν είναι αυτό το μόντελινγκ. Το μόντελινγκ είναι κάτι πολύ πιο ξεκάθαρο και κάτι πολύ.